Ναι, ξέρω, ναι. Όχι, όχι, κύριε Δημάρχε, κάντε μια ανακοίνωση. Κάντε μια ανακοίνωση. Αυτό δεν είναι ένα ακουστικό. Ευτυχώς λεφτά δεν έχουμε. Κατά τις 5 παρά τέταρτο, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Πετράκου ότι η καθαρίστρια έχει κλειστεί μέσα, η κυρία Παναγιώτα, στο ποδό. Και ότι είχε πάρει την κυρία Κοντογιωργάκου να πάει να ανοίξει, αλλά κάτι έγινε και κλειστήκανε μέσα. Μάλλον κλείσανε την πόρτα από ό,τι κατάλαβα εγώ. Οι οποίες άκουσαν βήματα και τα λοιπά, βγήκαν. Και μόλις με πήρε πάλι η Μαρία τηλέφωνο, είχε πάει η αστυνομία, έμπαινε μέσα και αργούσαν φορές, έπιασε τον ένα, ήταν δύο. Ο ένας και έδωσε τώρα ήμουν στην αστυνομία για κατάθεση. Ρουμάνος. Δεν έχουν διαπιστωθεί. Πριν δύο μέρες διαπιστώσαμε κάποια πράγματα. Και είπαμε να κάναμε έναν έλεγχο που μπορεί να μπαίνει και περιμέναμε να επιστρέψει πάλι ο Σπινάρος για να δούμε αν λείπει κάτι άλλο. Για να πούμε αν το διαπιστώναμε και είμαστε 100% σίγουροι, να υποβάλαμε μήνυση στην αστυνομία. Και είχα πει μάλιστα τη Δευτέρα να έρθει ο κ. Στόης, ο οποίος πάνω του λείπει με άδεια, για να κάνει κάποια παρέμβαση και που νομίζουμε ότι ενδεχομένως να μπαίνει και να πηγαίνουμε στην αστυνομία. Αλλά μας προλάβανε αυτοί, αλλά τουλάχιστον ευτυχώς τον έναν το πρόλαβε και η αστυνομία. Και τώρα έχει συλληφθεί, είναι εκεί, έδωσε εγώ κατάθεση, είναι η κυρία Παναγιώτα εκεί, δεν ξέρω αν θα πάρουν και από άλλους κατάθεση.